Καλέ, πού είσαι? Χιλιτράντας από τον άξονα αριστερά για τον Τεμέλκο. Στην κάθε την παλιά που έχει για τον προωθημένο, ένα κλικ μπροστά του. Αμυντικό χαφ. Στην πορεία με τον Κοντόπουλο. Να σεντράρει στον άξονα, ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Στην παράλληλη σέντρα στους θεστής, πάντα σε ρόλο Μπαλαντέρα από δεξιά πτέρυγα, θα σεντράρει με το δεξί, ευκαιρία εδώ, κεφαλιά, όχι. Δεν πήγε όπως τα έπρεπε πάνω στην μπάλα, σηκώθηκε ο στόπερ πρώτος. Με το χαλάστο ουσιαστικά να πατάει η περιοχή, με πλάση ο αντίπαλο να γυρίζει το κορμί του, έτοιμος να εκτελέσει και πάλι ο στόπερ λέει όχι. Ένα άριστο του στον Ευαγγέλου. Και τώρα ο Βλάχος ελέγχει. Χιλιτράντα από την αριστερή πτέρυγα. Συγκρίνουμε στον άξονα να δοκιμάζει το δεξί, μπάλα στα χέρια του Ψωμιάδη. Πρώτη φάση στο παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Δεξιά του για τον Ανδριάδη, ο οποίος με τη σειρά του θα σκάψει την μπάλα μπροστά. Σε ένα χρόνο που κινούνται οι δύο, το δυνατό σουτ στην κίνηση. Out. Και πρέπει να ήταν ποιος. Πρέπει να ήταν ο πλάγιος σκάφου. Γιώργο, μην πας με τόση ταχύτητα όρθιος. Χαμήλωσε το σώμα σου. Σωστά το κοντρόλ από τον Δελιζάνο από εκεί πέρα. Στον Παπαϊκονόμου, ο οποίος γυρίζει στον άξονα, Χαλάτσογλου δίνει στήριγμα, κατεβάζει την επίθεση σε ρόλο δεκαριού. Γυρίζει τα αριστερά του και πάλι ο Παπαϊκονόμου πατάει περιοχή, έτοιμος να πλασάρει. Εδώ το σουτ θα φύγει, σουτ σίγουρα. Την μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Έχω την εντύπωση, πράγματι. Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά ακόμη εδώ στον Εύωσμο. Στο 33. Δεν έχει ανοίξει το σκορ ακόμη εδώ. Μπρίγκα δοκιμάσει με το δεξί. Η μπάλα σκάει στα χέρια του Μπαλαδάκη. Ποιος έχει περισσότερο πάθος για να διεκδικήσει κάποιο τέρμα, βέβαια. Είναι στην κρίση και στην αγωνιστική ποιότητα του καθενός. Εδώ με πλάσιο αντίπαλο Κοντοπούλης κάθεται η παλιά στο κοινό χώρο για τον Παυλίου, ο οποίος ακολουθούσε στα χέρια του Μπαλαδάκη. Πάντα η μπάλα από τα αριστερά για τον Τεμέλκο, θέλει να περάσει το εμπόδιο του Χατζογεωργιάδη και τα καταφυλιάρει. Κοντά το ο Ιωαννίδης. Το λάθος και τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία για τον αγροτικό αστέρα να απειλήσει και πάλι σταδιακά μεν αποτελεσματικά. Δείτε το σούτ από τον Βλάχο. Κάπου εδώ βέβαια τελειώνει και το πρώτο μέρος. Ο Ανώντης φυρίζει για τελευταία φορά μέχρι στιγμής ένα 0-0, το οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει με το δυνατό καλύτερο τρόπο το παιχνίδι. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες, υπήρχε δυναμικό pressing, είναι κλειστοί χώροι, μονομαχίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο εκάστοτε επίδοξος διεκδικητής των βαθμών πρέπει να πιέσει πολύ, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, να μειώσει τα λάθη και φυσικά να επιτεθεί κατά μέτωπο, βέβαια. Έτσι όπως αρμόζει πάντοτε σε έναν ανοιχτό από τον άξονα, Αξινιάρης παίζει την μπάλα στον άξονα με τη σειρά του για τον Γιάτα, ο οποίος ουσιαστικά ξεμαρκαρίστηκε από δεξιά πτέρυγα. Θέλει στήριγμα και το βρίσκει σε πρώτο χρόνο για τον Αξινιάρη, ο οποίος ζυγίζει το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ο Γιάτας από τα δεξιά, ο Αξινιάρης στην πλάτη του έκανε την κίνηση, έγινε αποδέκτης, έπιασε το δυνατό μόνο κόμμα του σούτ με το αριστερό. Η μπάλα Και φυσικά αυτό που μένει είναι ποιος θα πετύχει τον γκολ πρώτος εδώ στον Εύωσμο. Δηλαδή σέντρα, η μπάλα περνάει από ακρινή ο στόπερ σε κόρνερ και πάλι. Στο 48. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη εδώ. Άξονα, έχει αποφύγει το προσωπικό του αντιπάλου, μοιράζει στα αριστερά του στον Γιάννη, ο οποίος ακολουθούσε και ουσιαστικά θέλει ψυχραιμία εδώ για το ποιος θα κάνει τελική το σουτ στην κίνηση. Και πάλι ο Μπαλαδάκης πέφτει στη γωνιά του, διώχνει σε κόρνερ. Τρεις στην επίθεση, στην επέλαση από την αριστερή πτέρυγα, βέβαια. Ήταν ο Αξινιάρης εκείνος ο οποίος κατέβασε την μπάλα. Άξονα θα σκάψει την μπάλα στα αριστερά του στον προθυμένο χαφ. Είναι ο Τεκίδης εκείνος ο οποίος ουσιαστικά πατάει η περιοχή. Είναι ευκαιρία εδώ για τον Άρη να πλασάρει. Απακρίνει ο στόπερ, αισθηκτοδός βέβαια μπροστά από τον center for. Κάθεται η παλιά στο γενό χώρο για τα πόδια του Τεκίδη, ο οποίος γυρίζει τον άξονα πλάγιο. Έχει ανέβει και ο Μπεχιράη για το κόρνερ, είναι ψηλό κορμί, μπορεί να πάρει κεφαλιά. Η μπάλα περνάει, η Μπαλταδάκης διώχνει με γροθιές και θέλει ψυχραιμία εδώ για να διώξει. Ήταν μεγάλος κίνδυνος για τα καρέ του Άρη, απακρίνει ο στόπερ. Για τα καρέ του αγαπητικού αστέρα διωθώσω, απακρίνει ο στόπερ.
Τεμέλκος. Δεξιά για τον Χαλάτσογλου, ο οποίος αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας για τον Άλλα. Εκείνη περνάει λίγο πριν το 70. Εδώ στον Εύοσμο δεν έχει ανοίξει το σκορ μέχρι στιγμής. Η επέλαση, η διαγώνια σέντρα και ευκαιρία για τον Κοτοπούλη. Να ανοίξει το σκορ πάλι Καρίσια, 0-1 ο Άρης. Παγώνει τον Εύοσμο. Ο Κοτοπούλης ο σκόρερ. Η επέλαση από τα αριστερά, η παράλληλη σέντρα στον τερφόρο, ο οποίος δεν συγχωρεί. Στο 70. Πάντοτε με τον Παρούση να βρει την μπάλα πιο πίσω στον Ξανθόπουλο, δεξιά του στον Ευαγγέλου. Πολυκοσμία ζωή περιοχή. Ένα φάουλ από την άλλη δεξιά πτέρυγα. Δηλαδή, σέντρα με το αριστερό, η μπάλα περνάει. Θα γυρίσει με ψαλίδι εδώ σε αυτό το χώρο το σου στην κίνηση. Και πάλι άμυνα λέει όχι. Μεγάλη ευκαιρία μπορούσε να εξελιχθεί εδώ για τον Αστέρα. Και ο Άρης στην κόντρα επίθεση. Δηλαδή, σέντρα στα δεξιά για τον Ιωαννίδη, ο οποίο έχει πατήσει περιοχή. Έτοιμο να εισβάλλει κατά μέτωπον. Απακρύ. Η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια κεντρικών και πάλι δεν τη σέντρα. Απακρύνει ο στόπερ. Και παλιά πάσα από τον Γιάτα στα αριστερά του, το δυνατό σουτ, ένα σκεφτό σάουτ. Αναλαμβάνει ο Τεμέλκος. Επαναφορά σε πρώτο χρόνο με τον Τεμέλκο να σεντράρει. Μια γλυκιά σέντρα στα αριστερά με τον Ψωμιάδη. Ενστικτοδός να χάνει προς στιγμή από τα ακροδάχτυλα την πάντα, την μπλοκάρει με δεύτερο χρόνο. Σκαφτεί παλιά και πάλι από τον Βαλταδάκη, το κοντρολί με τον στήθος σε πρώτο χρόνο. Σκαφτεί παλιά από τον Ξανθόπουλο και πάλι. Και είναι ευκαιρία εδώ για τον Άρη να πλασάρει. Κόρνερ. Η αγωνία στο κατακαθόρυφο για το αν μπορεί ο Αστέρας να ισορροπήσει το παιχνίδι, να κάνει το 1-1. Να φύγει με το βαθμό της οπαλίας από εδώ. Η σέντρα με το αριστερό με πολύ φάτσο το κάνει, αλλά περνάει ευκαιρία εδώ που πρέπει να φύγει σουτ σίγουρα. Θέλει ψυχραιμία, είναι ο άλλος, θέλει καθαρό μυαλό βέβαια να πιάσεις το σουτ το δεξί. Το σουτ δεν φεύγει ποτέ, όχι. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Ο Παναγιώτης φύγει για τελευταία φορά, ο Άρης μεγάλο διπλό μες στον Εύοσμο. 0-1 τελικό με τον Κοντοπούλη. Ουσιαστικά στην κόντρα επίθεση, η οποία κέρδισαν οι κίτρινοι, βγήκε από τα αριστερά ο Γιάτας. Σέντραρε στον Κοντοπούλη. Ο τελευταίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για τους κίτρινους. Στους 40 βαθμούς ο Άρης περιμένει το μάζο Αχιλέα Πέρας, όπως ανέφερα, και από εκεί και πέρα τα ντέρμπι, δύο συνεχόμενα ντέρμπι με Ηρακλή και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Νικόλας Αστέρας παραμένει στους 33 και περιμένει τον επόμενο αντίπαλο, είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ταξιδεύει στον Απόστο στην Καλαμαριά, πηγαίνει στην Καλαμαριά για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα την ομάδα της Σάντος. Όλα αυτά λοιπόν εδώ από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο, από τον Μιχάλη Κομίτη για την ιστοσελίδα του InSport. Να έχετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια χαρά!